300 είναι που είναι κατοικίες. Θέλω να πω ότι αυτό το ποσοστό είναι πάρα πολύ μεγάλο και μας υποχρεώνει σε κάποιες άλλες συμπεριφορές και γρήγορες συμπεριφορές για να μπορεί να μείνει ο κόσμος στα σπίτια του. Επίσης, το ποσοστό των ζημιών, σοβαρών δηλαδή, είναι 25%. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό ποσοστό, γιατί χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλες και σοβαρές επισκευές. Θα σας πω το εξής, ότι μόνο η πόλη της Κοζάνης και η Ιαννή, και τα αναφέρω αυτά τα δύο γιατί θεωρώ την πόλη της Κοζάνης με την ιδιαιτερότητα του συγκροτημένου οικισμού που έπαθε ζημιά, επίσης η πόλη της Πτολεμαΐδας που μπορεί να μην έχει τα ίδια ποσοστά με την Κοζάνη, αλλά έχει πάθει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά σε μια κατηγορία κτηρίων, και ιδιαίτερα ο περιαστικός οικισμός της Ιαννής ανεβάζει ένα εκπληκτικό νούμερο ζημιάς που ξεπερνάει κατά πολύ συνολικές ζημιές άλλων ανάλογων περιπτώσεων. Τα λέω αυτά για να εκτιμηθεί ότι η ζημιά στον νομό Κοζάνης είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όπως ανέφερε ακόμη χαρακτηριστικά ο νομάρχης, η εικόνα διαφοροποιείται μέρα με τη μέρα, καθώς καταγράφονται συνεχώς όλο και περισσότερα κύματα που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Δεν παρέλειψε πάντως να ευχαριστήσει όλους ανεξαιρέτως τους κατοίκους του νομού, τη δημόσια διοίκηση, τους κοινωνικούς φορείς και όλους όσους βοήθησαν αποφασιστικά να ξεπερασούν τα προβλήματα της κρίσιμης ώρας που ακολούθησαν μετά το σεισμό. Τέλος, ο κύριος Μητιάγκας υπογράμμισε ότι από τώρα μπαίνει από όλους ένα μεγάλο στοίχημα που αφορά την κατασκευή εκείνων των έργων που θα βοηθήσουν την περιοχή να ορθοποδώσει και να επανέλθει στον κανονικό ρυθμό της ζωής της. Για το οποίο δήλωσε αισιόδοξος ότι θα το κερδίσουμε, αφού ο ίδιος πιστεύει πως εδώ υπάρχουν οι κατάλληλοι μηχανισμοί και το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να δουλέψει με συνέπεια και αποτελεσματικότητα. Πρόσθετα μέτρα ζητούν από την κυβέρνηση οι έμποροι και οι βιοτέχνες της Κοζάνης, ανάλογα με αυτά που είχαν ισχύσει και στον πύργο, και θα θέτουν τα αιτήματά τους στη συνάντηση που θα έχουν την εβδομάδα αυτή με τον Υπουργό Αναπληρωτή Εθνικής Οικονομίας Γιώργο Ρωμαίο, ο οποίος θα επισκεφτεί την Κοζάνη. Οι τέχνες της περιοχής δεν είναι ευχαριστημένοι από τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και ζητούν πρόσθετα μέτρα ανάλογα με αυτά που είχαν ισχύσει στον πύργο για να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τις δύσκολες αυτές ώρες. Για τα πρόσθετα μέτρα, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης Γιάννης Τσιμπέρης μας είπε χαρακτηριστικά. Εννοούμε αυτά καθ' αυτά τα κεφάλαια κίνησης που έχει ανάγκη όλος ο επαγγελματικός κόσμος, οι επιχειρήσεις, οι επαγγελματίες, γιατί αλλιώς είναι αδύνατον με την πτώση του τζίρου να ανταποκριθούν στις τρέχουσες και απαραίτητες υποχρεώσεις. Δηλαδή, πρέπει να δοθούν, όπως δόθηκαν άλλωστε σε άλλες περιοχές όπου επλήγησαν κατά τον ίδιο τρόπο με το σεισμό. Και εννοώ τον τελευταίο σεισμό, γιατί είναι οι τελευταίες αποφάσεις που είχαν πάρθει, τον νομό Ηλίας, τον πύργο της Ηλίας, κάτι που το υπεσχέθηκε το κλιμάκιο. Δηλαδή, δάνεια για κεφάλαια κίνησης μέχρι 15 εκατομμύρια δραχμές. Βέβαια, αν υπολογίσουμε και τις βελτιώσεις που μας υποσχέθηκε ο κύριος Βαλιώτης σαν επικεφαλής του κλιμακίου υπουργού, θα περιμένουμε κάτι περισσότερο από 15 εκατομμύρια, τα οποία για τον πύργο της Ηλίας που είχαν ισχύσει ήταν μέχρι 3 εκατομμύρια, μέχρι 500.000 πρώτιστα, άτοκο δάνειο και 100% εγγύηση του δημοσίου. Από 500.000 μέχρι 3 εκατομμύρια είχε επιδοτηθεί το επιτόκιο με 10 εκατοστιαίες μονάδες. Και από 3 εκατομμύρια μέχρι 15 το επιτόκιο είχε επιδοτηθεί με 5 εκατοστιαίες μονάδες. Για αυτά τα δάνεια των 15 εκατομμυρίων υπήρξε περίοδος χάριτος 24 μήνες και η διάρκεια τους για την εξόφληση 5 χρόνια. Αυτό ζητούν και έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις, μια τέτοια συμπεριφορά από την πλευρά της πολιτείας, για να νιώσουν ότι πράγματι τους συμπαραστάθηκε. Εάν συμβεί το αντίθετο για τις επιχειρήσεις και για τον κάθε επαγγελματία, αυτό θα είναι καταστροφικό. Και ουέ και αλίμονο, και βέβαια η παραπέρα στάση μας για κάτι τέτοιο ενδεχόμενο δεν θα είναι ήρεμη. Στο πλευρό των εμπόρων και επιχειρηματιών βρίσκεται όμως και ο νομάρχης κύριος Μητιάγκας, που άκουσε σήμερα τα αιτήματά τους και φρόντισε να τους κλείσει συνάντηση με τον Υπουργό Αναπληρωτή Εθνικής Οικονομίας Γιώργο Ρωμαίο, που θα έρθει την εβδομάδα αυτή στην Κοζάνη. Είχα συγκέντρωση με τα επιμελητήρια του νομού, με τα δύο εργατικά κέντρα, και κουβεντιάσαμε το σύνολο των μέτρων όπως εξαγγέλθηκαν
και ζήτησα από όλα τα επιμελητήρια μέχρι σήμερα το μεσημέρι να μου κάνουν τις ειδικές παρατηρήσεις τους, διορθωτικές προτάσεις, γιατί εντός των ημερών, ίσως την Πέμπτη ή την Παρασκευή το αργότερο, έρχεται ο κύριος Ρωμαίος, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Ζήτησα από τον ίδιο ένα ραντεβού με αυτούς τους φορείς την Πέμπτη ή την Παρασκευή και πραγματικά ο κύριος Ρωμαίος ανταποκρίθηκε με μεγάλη ευκολία αμέσως, ότι αυτό περίπου το θεωρούσε και αυτονόητο, δηλαδή ότι θα γίνει. Για να μπορούν και οι φορείς πραγματικά να κάνουν τις προτάσεις τους, να κάνουν και παρουσία του την αποτίμηση και την κριτική των μέτρων, γιατί όντως στο σύνολό τους μπορεί να κρίνονται ικανοποιητικά τα μέτρα και νομίζω ο κάθε καλοπροαίρετος κριτής τα κρίνει θετικά, αλλά υπάρχουν επιμέρους προβλήματα που πρέπει να τα δούμε με μεγαλύτερη ψυχραιμία και σοβαρότητα και επιμέρους διορθωτικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν. Δευτεροβάθμια κλιμάκια εντεταλμένων μηχανικών διαδρομούν πλέον αυτοψίες στην πόλη της Κοζάνης, όπου η εικόνα δεν αλλάζει και τα συμπεράσματα που είχαν βγει από τις πρώτες μέρες παραμένουν τα ίδια. Σύμφωνα με αυτά, οι λιθόκτιστες οικοδομές είναι αυτές που υπέστησαν τις μεγάλες ζημιές από το χτύπημα του Εγκέλαδου. Τα λιθόκτιστα και τα πληθόκτιστα σπίτια της Κοζάνης είναι αυτά που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές από το σεισμό στην πόλη της Κοζάνης. Αυτό προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία που δίνει ο Δήμος Κοζάνης συνεχώς στη δημοσιότητα, σύμφωνα με τα οποία το 61,7 των λιθόκτιστων σπιτιών έχουν υποστεί ζημιές και από αυτά που θα καταδαφιστούν τα περισσότερα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Το 29% των λιθόκτιστων έχουν υποστεί μικρότερες ζημιές. Οι πιο καινούργιες οικοδομές με οπλισμένο σκυρόδεμα συμπεριφέρθηκαν καλύτερα και μόνο το 9,8% υπέστη σοβαρές ζημιές και το 46,5% μικρότερες ζημιές. Οι αυτοψίες στις οικοδομές της Κοζάνης συνεχίζονται και ήδη δευτεροβάθμια κλιμάκια επισκέπτονται για δεύτερη φορά οικοδομές που υπέστησαν σοβαρές ζημιές για να τις επανεκτιμήσουν. Βελτιώνεται από σήμερα τη νύχτα ο καιρός στην περιοχή. Έτσι, για αύριο η ΕΜΗ προβλέπει σχεδόν έθριο καιρό και μόνο τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις.